Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ζωντανά στη Βεργίνα Τηλεόραση, στην Περιφερειακή Όραση. Είστε συντονισμένοι και μας παρακολουθείτε. Παραμένουμε στην Μακεδονία και πάμε στο Κιλκής. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως μέσω Skype με τον Δήμαρχο Κιλκής, με τον κύριο Δημήτρη Κυριακίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Απότα, εσάς, τους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές στο Κιλκής κυρίως, στους δημότες μου, αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία όπου έχει εμβέλεια η περιφερειακή όρεση της εκπομπής την οποία πραγματοποιείται ανελιπώς για την αυτοδιοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε εννοητές βόλτες καθημερινά, κύριε Κυριακίδη, στην Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη την Μακεδονία και είδαμε ότι πρόσφατα παρουσιάσατε το πεπραγμένο έργο σας. Και θα ήθελα στο ξεκίνημα να αναφερθούμε σε αυτό, ποιος είναι ο απολογισμός σας έως τώρα, ο απολογισμός της θητείας σας και βεβαίως ανακοινώσατε και την εκ νέου κάθοδό σας, έτσι. Κυρία Πότα, νομίζω ότι από την αρχή της Δημοτικής Διοίκησης είχαμε μιλήσει με τον κόσμο και του είχαμε υποσχεθεί ότι κάθε χρόνο θα κάνουμε τον ετήσιο απολογισμό προκειμένου ο κόσμος να μας κρίνει, να ακούει τι έχουμε κάνει, να βάζουμε στόχους για την επόμενη χρονιά και να αξιολογεί πραγματικά όλες αυτές τις ενέργειές μας. Η τελευταία χρονιά του 2023, όπως γνωρίζετε, είναι μια χρονιά εκλογική. Τελειώνει η δημοτική περίοδος 2019-2023, επομένως είχα υποχρέωση το όλο έργο των πεπραγμένων αυτής της δημοτικής αρχής 2019-2023 να το παρουσιάσω στους συνδημότες μου και αυτό πραγματικά έγινε. Μέσα από αυτή την εκδήλωση, η οποία είχε καθαρά αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, ενημερώσαμε όλους τους συνδημότες για τις ενέργειες τις οποίες έχουμε προβεί, τις θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει, αλλά και για τα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία έχουμε σχεδιάσει, έχουμε εντάξει, είναι στη διαγωνιστική διαδικασία και όλα αυτά κοστολογούνται σε ένα διόλευκα τα φρόνου το συνολικό ποσό 104.700.000 ευρώ για το Δήμο Κιλκής σε μία δημοτική περίοδο από το 2019 μέχρι και σήμερα. Νομίζω ότι από το αποτέλεσμα της εκδήλωσης αυτής μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι ήταν η μεγαλύτερη αυτοδιοικητική συγκέντρωση που έγινε ποτέ στην ιστορία του Δήμου Κιλκής. Το γεγονός αυτό χαροποιεί εμένα προσωπικά, αλλά χαροποιεί βέβαια και όλους τους συνεργάτες, γιατί το έργο αυτό το οποίο έχει παραχθεί δεν είναι έργο ενός ανδρός, είναι έργο μιας ομάδας, η οποία αποτελείται καταρχήν από τους αντιδημάρχους, από δημοτικούς συμβούλους, από ενταλμένους δημοτικούς συμβούλους, από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, από τον Γενικό Γραμματέα, από ειδικούς συνεργάτες. Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια, για μια συνεργασία. Έτσι ακριβώς. Από τους υπαλλήλους αλλά και από όλους τους κοινοτάρχες και τους εθελοντές, οι οποίοι 4 χρόνια τώρα προσπαθούμε να συνεργαστούμε, να συμπράξουμε, να ενώσουμε δυνάμεις για το καλύτερο του Δήμου Κιλκής και των συνδημοτών μας. Όσον αφορά τα έργα υποδομής, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, κύριε Κυριακίδη, πραγματικά μιλάμε για μια νέα πνοή στον Δήμο όσον αφορά τις υποδομές και βεβαίως και όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Θα ήθελα να εστιάσουμε σε αυτό. Πριν όμως πάμε σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τις αλλαγές που θα έχουμε φέτος στην αυτοδιοίκηση, στις εκλογές, τον προσεχή Οκτώβριο. Αναμένεται να έχουμε κατάργηση της απλής αναλογικής και αναμένεται να έχουμε και αύξηση της θητείας κατά ένα έτος. Θα είναι πλέον 5 ετής η θητεία, Δήμαρχε, και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας πάνω σε αυτά. Με το καινούργιο εκλογικό αυτοδιοικητικό νόμο, το 48.04 του 2021, νομίζω ότι μπαίνουν οι βάσεις για την κυβερνησιμότητα στους Δήμους, για την αύξηση της θητείας από 4 σε 5 χρόνια, όπως προείπατε κι εσείς, για την μείωση των συμβούλων στα δημοτικά συμβούλια, αλλά και για την ενισχυμένη πλειοψηφία, όπου φεύγουμε από τους όρους της απλής αναλογικής. Όπως είχαν διαμορφωθεί οι συνθήκες με την απλή αναλογική, ήταν σχεδόν αδύνατο οι Δήμοι να διοικηθούν, να κυβερνηθούν. Ευτυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την αρχή διασφάλισε την εύρυθμη διοικητική και οικονομική λειτουργία των Δήμων. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η απλή αναλογική είχε δυσκολέψει αρκετά τους Δήμους, οι συσχετισμοί των δυνάμεων δεν ευνοούσαν τις πλειοψηφικές παρατάξεις. Εν τούτης, στο Δήμο Κιλκής, από την πρώτη στιγμή προχωρήσαμε σε έντιμες συνεργασίες, προχωρήσαμε σε συνομιλίες με παρατάξεις και δημοτικούς συμβούλους
προκειμένου να αφήσουμε στην άκρη τους όποιους διαχωρισμούς, σκεπτόμενοι αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον του τόπου μας. Και νομίζω ότι αυτές οι ενέργειες και αυτές οι συμπράξεις έχουν πετύχει και μάλιστα έχουν πραγματοποιηθεί με μια πολύ ισορροπημένη λειτουργία. Αυτό φαίνεται άλλωστε στο Δήμο Κλικής, τουλάχιστον από όσο μπορώ να μιλήσω, από το σύνολο των ομόφωνων αποφάσεων στα δημοτικά συμβούλια, στα συλλογικά όργανα, στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου αγγίζουν πολλές φορές την Οικονομική Επιτροπή και το ποσοστό του 96% οι ομόφωνες αποφάσεις. Η σύνθεση λοιπόν και η συνένεση έγινε πράξη και αυτή είναι μια πολύ όρημη συμπεριφορά και στάση στην αυτοδιοίκηση. Πάνω λοιπόν σε αυτές τις συνέργειες, σε αυτές τις συνεργασίες, σε αυτή την αντίληψη για την αυτοδιοίκηση θα προχωρήσουμε, άσχετα αν ο λαός του Κλικής, το εκλογικό σώμα στις προσεχείς δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου, μας δώσει μια ευρεία πλειοψηφία. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα επιχειρήσουμε τη συνεργασία, την οποία στην πράξη την έχουμε εμπεδώσει με πολύ θετικές ενέργειές μας. Επομένως, βλέπετε θετικά αυτές τις αλλαγές, Δήμαρχε, και πάμε ευθύς αμέσως να ανοίξουμε τον φάκελο κοινωνική πολιτική. Πάμε να μιλήσουμε για το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Πάμε να μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θα ήθελα να το θίξουμε και μάλιστα, όπως βλέπουμε, είναι αρκετοί ωφελούμενοι από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι στον Δήμο Κιλκής. Αρκετοί άνθρωποι λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια και μάλιστα βλέπουμε ότι εξυπηρετείται και αιτήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με προνοιακά επιδόματα, με την ένταξη στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, και θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα όσον αφορά αυτό. Ο Δήμος Κλικής έχει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες στο βοήθεια στο σπίτι, κοινωνική μέρημνα. Έχει 10 δομές σε όλη την έκταση του Δήμου, καθώς και η έκτασή του είναι πολύ μεγάλη, αλλά 31 άτομα απασχολούνται με μόνιμο πλέον τρόπο, καθώς το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και έχουν ήδη ορκιστεί οι μόνιμοι πλέον υπάλληλοι, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί, καθώς συνεργήσαμε και εμείς αυτή τη μονιμοποίηση. Σε αυτές λοιπόν τις 10 δομές παρέχεται μια φροντίδα σε πολλούς ωφελούμενους, κυρίως ηλικιωμένους, σε άτομα τα οποία δεν έχουν μια οικογενειακή υποστήριξη, ένα οικογενειακό υποστηρικτικό περιβάλλον και μια προστατευτική ομπρέλα. Και αυτά τα άτομα δεν είναι μικρός ο αριθμός τους, αριθμούν περίπου στους 650 ωφελουμένους. Σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα του Βοήθεια στο Σπίτι, εκτός από την εξυπηρέτηση για τη διανομή τροφίμων σε ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΦΑ, έχουμε μια συμβουλευτική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Έχουμε επίσης την κάλυψη πολλών παροχών προνοιακής φροντίδας. Έχουμε την εξυπηρέτηση των αιτήσεων για την ένταξη στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, σε στεγαστικά επιδόματα, σε προνοιακά επιδόματα, σε επιδόματα για την δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Τελευταία δε και τις καλύψεις των αιτήσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς με την ενεργειακή κρίση έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα όπου οι συμπολίτες μας δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την πληρωμή του ρεύματος. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι έχουμε και την σύμπραξη του Κέντρου Κοινότητας, όπου οι δυνατότητες με το εξαμελές περίπου στελεχειακό δυναμικό ανταποκρίνονται κάθε μέρα στους συμπολίτες μας, και νομίζω ότι οι αιτήσεις οι οποίες εκπληρώνονται μηνιαίως μας δίνουν την δυνατότητα να πούμε με ακρίβεια ότι το πρόγραμμα αυτό του Κέντρου Κοινότητας έχει πετύχει, όπως πετυχημένο είναι και το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Δεν μένουμε βέβαια μονάχα σε προγράμματα των Βοήθεια στο Σπίτι. Η κοινωνική μας πολιτική θα πρέπει να έχει τον αντίκτυπο σε κάθε συνδημότη, μικρό ή μεγάλο. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν της θητείας μας είχαμε βάλει το στόχο να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη. Και νομίζω ότι αυτός ο στόχος πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και δεν αφορά μόνο τους κατοίκους του Δήμου Κιλκής, αφορά και τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, κύριε Κυριακίδη. Αφορά και τις οικιακές περιπτώσεις, αλλά και τις επαγγελματικές. Καταφέραμε λοιπόν μετά από 30 χρόνια λειτουργίας του Δήμου Κιλκής, τα τελευταία 30 χρόνια, να πετύχουμε την πρώτη οριζόντια μείωση στα δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας κατά ποσοστό 5% σε όλα τα νοικοκυριά και σε όλες τις επιχειρήσεις. Και εκτός αυτού, πετύχαμε μία μείωση επιπλέον 50% στα τέλη αυτά σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και την πλήρη απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία
που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω. Επίσης, στην περίοδο της πανδημίας, που ας μην ξεχνάμε ότι 2,5 χρόνια σε αυτή τη δημοτική θητεία είχαμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα υγειονομικής κρίσης με την πανδημία, είχαμε απαλλάξει τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες από τα τέλη καθαριότητας, είχαμε απαλλάξει τους μικροπολιτές αλλά και τους επαγγελματίες πολιτές βιομηχανικών ειδών από το ημερήσιο τέλος συμμετοχής στις λαϊκές αγορές. Είχαμε μειώσει κατά 30% σύμφωνα και με οδηγία, με υπόδειξη του Υπουργείου Εσωτερικών, 30% λοιπόν μείωση στα σχολικά κηλικία και πραγματοποιήσαμε κάθε τι που προβλέπεται στην νομοθεσία. Εφευρίσκαμε τρόπους για να μπορέσουμε να μειώσουμε το αποτύπωμα αυτό, το οικονομικό αποτύπωμα και λόγω της πανδημίας αλλά και λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, Δήμαρχε, ούτε στην πανδημία ούτε στην ενεργειακή κρίση. Μιλάμε για δύο συνθήκες οι οποίες δυσκόλεψαν πάρα πολύ όχι μόνο τη χώρα μας αλλά όλη την διεθνή κοινότητα και θα ήθελα να αναφερθούμε στην ενεργειακή κρίση, στον εφιάλτη αυτόν ο οποίος περιπλανιόταν έτσι όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο τον περασμένο χειμώνα και θα ήθελα να μου πείτε, υπήρχε και ένας στόχος ενεργειακός ο οποίος απευθυνόταν σε όλους τους Δήμους. Εσείς πιάσατε το στόχο όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, τι κάνατε προκειμένου να εξοικονομήσετε αφενός ενέργεια και αφετέρου να αντικαταστήσετε ενδεχομένως οτιδήποτε παλιό σε νέο, δηλαδή να αντικαταστήσετε οποιαδήποτε ενεργοβόρα συσκευή σε μια νέα συσκευή η οποία θα είχε σίγουρα πολλά περαιτέρω ωφέλη. Ο στόχος που είχε θέσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλη την αυτοδιοίκηση και τις επιχειρήσεις της ήταν να μειώσουμε κατά 10% γενικά τις καταναλώσεις που είχαμε στην ενέργεια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Κιλκής, με δεδομένα τα οποία έχουν αποτυπωθεί και επίσημα, έχει πετύχει μία μείωση της τάξης του 20%, και όσον αφορά την Δημοτική Επιχείρηση Ειδήσεως και Αποχέτευσης, την οποία τη δείχνετε τώρα και στην οθόνη, έχει πετύχει μία μείωση της τάξης του 17%. Συνεπώς, στους στόχους που μας έχει θέσει το Υπουργείο Εσωτερικών, είμαστε πολύ πάνω από αυτούς τους στόχους. Αυτοί οι στόχοι βέβαια δεν επιτεύχθηκαν μόνο με μια καλή συντήρηση και διαχείριση, αλλά επιτεύχθηκαν και με ενέργειες οι οποίες ήταν παρεμβατικές στη μείωση της παροχής ενέργειας. Ειδικά η ΔΕΙΑΚ έχει δημιουργήσει φωτοβολταϊκές μονάδες, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, όπου μπορούμε να αυτοπαράγουμε το ρεύμα και να έχουμε μια μείωση κατά 87% της ενέργειας που καταναλώνουμε σε βιολογικούς καθαρισμούς. Έχει πετύχει μέσα από πρόγραμμα το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από το ΗΜΕΠΕΡΑ να δημιουργήσει 4 μικροδίκτυα φωτοβολταϊκών σταθμών στους 4 επίσης βιολογικούς σταθμούς της Ξηρόβρησης, του Σταυροχωρίου, του Σεβαστού και του βιολογικού καθαρισμού της Νέας Άντας. Mm-hmm. Έχουμε πετύχει επίσης την αξιοποίηση ακόμη ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης μονάδας λιματολάσπης στον παλιό Χιτά Κιλκής και εξοικονομήσαμε επίσης περίπου 70.000 ετησίως από μια κατάργηση ενός υδραυλικού έργου υδρομάστευσης στο λεκανοπέδιο των Μουριών, καθώς δημιουργήσαμε μια γεώτρηση η οποία έχει φυσική ροή. Εκτός βέβαια από αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι πολύ δυναμικές ενέργειες, πολύ παρεμβάσεις δυναμικές και για την επιχείρηση και για το Δήμο Κιλκής, τρέχει ήδη μια μελέτη για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων μέσα στην πόλη και στα χωριά του Δήμου μας, για συνολικά φωτιστικά σε αριθμό 2.517 και νομίζω ότι πολύ σύντομα, το πολύ μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου, οι Κιλκισιώτες θα δούνε και αυτή την αλλαγή με τον καινούριο φωτισμό, ο οποίος θα τοποθετηθεί και θα επιφέρει μία μείωση στο συνολικό κόστος κατανάλωσης ρεύματος για το Δήμο Κιλκής του 40%. Νομίζω ότι με την αλλαγή όλων των παλιών λαμπτήρων, με την εγκατάσταση καινούριων λαμπτήρων με συστήματα LED σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα, αλλά και με την επέκταση του δικτύου φωτισμού FOP, το καινούριο FOP, με καινούρια φωτιστικά συστήματα τύπου LED, επήλθε αυτή η μείωση, όπως σας είπα, του 20% στο Δήμο Κιλκής και του 17% μείωση στην Δημοτική Επιχείρηση Ειδήσεων και Αποχέτευσης. Δεν σταματάμε εδώ. Όλα αυτά τα οποία. Για ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις, γιατί αυτές οι μειώσεις
θα ευνοήσουν πρώτα και κύρια τους δικούς μας ειδημότες. Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία επί της ουσίας δεν θα ξοδεύονται στην ενέργεια, κύριε Κυριακίδη, πού σκοπεύετε εσείς να τα διοχετεύσετε, πώς θα αξιοποιηθούν δηλαδή αυτά τα χρηματικά ποσά? Αυτές εδώ οι παρεμβάσεις, οι οποίες είναι βελτιωτικές, έχουν πάντα ως στόχο το συνδημότη. Συνεπώς, όταν τα έξοδα σε ένα Δήμο είναι μικρότερα από την προηγούμενη χρονιά, δημιουργείται ένα αποθεματικό, το οποίο κατευθύνεται είτε σε νέα έργα, είτε σε μείωση των δημοτικών τελών που καταβάλει ο κάθε συνδημότης. Με κάθε λοιπόν πλευρά, είτε τη μείωση των δημοτικών τελών, είτε τη δημιουργία νέων έργων, η απόδοση παραμένει μέσα από τη φορολόγηση αυτήνα στο Δημότη μας και προς όφελος του Δήμου. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε, Δήμαρχε, και τώρα είμαι βέβαιη ότι έχετε επαφές με τους δημότες. Είχατε διοργανώσει τις προάλλες και την εκδήλωση. Επομένως, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε από τον κόσμο στην επικοινωνία που έχετε μαζί του. Δηλαδή, τι απασχολεί περισσότερο τους δημότες Κιλκής? Κοιτάξτε, σε κάθε επικοινωνία που γίνεται με τον Δημότη, αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία είναι η ενημέρωση. Είναι η γνώση, είναι ουσιαστικά η αλήθεια των πεπραγμένων σε μια δημοτική θητεία. Πολλά από αυτά τα οποία είχαμε αναλύσει δεν ήταν γνωστά στον πολίτη. Γι' αυτό λοιπόν ο στόχος αυτής της ενημέρωσης, της συχνούς επαφής μου και επικοινωνίας με τον πολίτη, είναι πρώτα και κύρια η ενημέρωσή του και δεύτερα να καταγραφεί η παρατήρησή του, η οποία για μας, η οποιαδήποτε παρατήρηση δημότη, είναι ένα είδος συμβολής, ένα είδος συμβουλής για να γίνουμε καλύτεροι. Πάντα να ξέρετε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Άρα λοιπόν, οι πολίτες οι ίδιοι, οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται στο Κιλκής, στην πόλη και στα χωριά, καθημερινά ζουν, βιώνουν και δραστηριοποιούνται εδώ, ίσως να γνωρίζουν κάτι περισσότερο για φαινόμενα τα οποία δεν είναι αντιληπτά στους αιρετούς, και αυτή η συμβουλή τους είναι ουσιαστικά η παρατήρηση και η ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής. Από την όλη διαδικασία, τα μηνύματα τα οποία έχουν εξαχθεί είναι πολύ θετικά. Καταρχήν, μόνο και μόνο η παρουσία τόσου μεγάλου πλήθους που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε αυτοδιοικητική ιστορία του Δήμου Κιλκής είναι πολύ ενθαρρυντικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας γεμίζει φυσικά με μεγάλη ευθύνη, αλλά και η αποδοχή του κόσμου είναι κάτι το οποίο απαιτεί και ζητάει ο αυτοδιοικητικός, γιατί τον δυναμώνει, τον δίνει μεγαλύτερη ενέργεια, προκειμένου να προχωρήσει σε έτη περαιτέρω ενέργειες, οι οποίες είναι βελτιωτικές για τον Δήμο και το Συνδημότη. Ποια είναι η κύρια δέσμευσή σας, Δήμαρχε, απέναντι στους δημότες? Από την πρώτη στιγμή και το 2019 είχαμε δεσμευθεί ότι θα φτιάξουμε έναν Δήμο οικονομικά εύρωστο, πετυχημένο, πρωτοπόρο, ο οποίος θα βάζει στόχους και θα τους υλοποιεί. Θα μπαίνει σε προγράμματα ευρωπαϊκά και εθνικά, τα οποία θα προσπαθεί να εντάξει έργα του, καθώς δεν μπορούν να γίνουν τα μεγαλύτερα και τα πιο σοβαρά έργα υποδομής μέσα από τους δημοτικούς προϋπολογισμούς, και θα λειτουργούμε με διαφάνεια, με αξιοπιστία και με την αλήθεια. Θα λειτουργούμε με το εμείς, δεν θα παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες θα είναι εγωκεντρικές, και νομίζω ότι το σύνολο όλων αυτών των ενεργειών ήταν που κινητοποίησε πολλούς συνδημότες, κινητοποίησε κοινοτάρχες, κινητοποίησε τοπικούς δημοτικούς συμβούλους σε αυτή την προσπάθεια, κινητοποίησε τους πολίτες και μας έδωσε τη νίκη το 2019. Πάνω λοιπόν σε αυτά τις αρχές, πάνω σε αυτές τις αξίες, πάνω σε αυτή την προοπτική θα συνεχίσουμε και το 2024 με 2029, την επόμενη λοιπόν δημοτική περίοδο, και ελπίζουμε ότι εφόσον ο κόσμος μας στηρίξει, που αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και πολύ εφικτό με βάση αυτά τα μηνύματα τα οποία έχουμε πάρει μέχρι σήμερα, θα συνεχίσουμε για την πρόοδο, για έργα υποδομής στο Δήμο Κιλκής, για έργα ανάπτυξης, για έργα που θα χαροποιήσουν τον Κιλκησιώτη, για έργα τα οποία θα μείνουν στην παρούσα αλλά και στη νέα γενιά, για έργα τα οποία θα κάνουν το Κιλκής ένα πρότυπο Δήμο. Και φαντάζομαι δίνεται ιδιαίτερη βάση, κυρία Κυριακίδη, όπως είπατε άλλωστε και στην ομιλία σας στις προάλλες, δίνεται ιδιαίτερη βάση και στην τουριστική προβολή του Δήμου Κιλκής. Είχαμε κάνει εκτενή αναφορά. Θα ήθελα τώρα να αναφερθούμε στις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου της ιστορικής μάχης του Κιλκής και να μου πείτε, Δήμαρχε, αν οι εκδηλώσεις αυτών των ημερών θα ανασταλούν λόγω του εθνικού πένθους και τι έπεται φυσικά. Ναι. Καταρχήν να πούμε για τα Ελευθέρια ότι ουσιαστικά γιορτάζουμε την 110η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης του Κιλκής.
Το Κιλκής κάθε χρόνο πραγματοποιεί αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρο μέσα σε μια διάρκεια χρόνου ενός μηνός. Ξεκινάνε λοιπόν στο τέλος Μαΐου και καταλήγουν προς το τέλος Ιουνίου, με κορύφωση την μέρα του εορτασμού των ελευθεριών, που είναι 21η Ιουνίου, όπου τιμόμενο πρόσωπο την συγκεκριμένη ημερομηνία και εκπρόσωπος της κυβέρνησης θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής. Οι εκδηλώσεις φυσικά έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Από σήμερα και αύριο, λόγω του Εθνικού Πέθνους, έχει ήδη πάρθει απόφαση να ανασταλούν όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες βέβαια θα αναβληθούν για κάποια άλλη επόμενη ημέρα, όπως θα βολεύει και στο πρόγραμμα, γιατί να ξέρετε ότι σε 30 μέρες μέσα έχουν ήδη σχεδιαστεί κοντά στις 30 πολιτιστικές εκδηλώσεις αθλητικού, πολιτιστικού και άλλου περιεχομένου, λογοτεχνικού περιεχομένου, και νομίζω ότι οι δύο αυτές μέρες πένθους που πρέπει πραγματικά να τηρηθούν ως ελάχιστο φόρο για τον άδικο χαμό τόσων ανθρώπων, θα αναπληρωθούν κάποιες επόμενες ημέρες μέσα στο συνολικό πρόγραμμα. Από την εκπομπή σας, κυρία Πότα, θα ήθελα να καλέσω τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας να έρθουν στο Κιλκής, να δούνε το πρόγραμμα καταρχήν μέσα από το... Από την ιστοσελίδα. Το διαδικτυακό προφίλ του Δήμου Κιλκής, και επειδή είναι πολύ αξιόλογες αυτές οι εκδηλώσεις, καλό θα είναι να τις επισκεφθούν, όπως επίσης τους καλώ να επισκεφθούν και το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς με το που τελειώνουν τα ελευθέρια ξεκινάει το δίμηνο πολιτιστικό καλοκαίρι και ο θερινός περιφερειακός κινηματογράφος του Κιλκής, με πολλές εκδηλώσεις, συναυλίες. Θα είναι πλούσιο το πολιτιστικό καλοκαίρι στο Δήμο Κιλκής. Σε μικρούς και σε μεγάλους. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Δήμαρχε, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Πότα. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα. Επαναρχόμαστε σε λίγο για το τρίτο μέρος της εκπομπής.